Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε Σαββόπουλε. Είστε καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Το περιμένετε με την ίδια ανυπομονησία που το περιμένει όλος ο κόσμος του Άρη το αυριανό πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ακριβώς. Με την ίδια ανυπομονησία για όλους μας. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς και πολύ κρίσιμο παιχνίδι, βέβαια, γιατί όποιος περάσει βλέπει λίγο τελικό από μακριά. Ναι, έχω σωστά. Αχνοφέγγιο τελικός. Δεν έχετε άδικο, γιατί είναι πρωιμή τελικός αύριο το παιχνίδι. Οπότε και με το καλημέρα, δηλαδή με το πρώτο επίσημο χρονιάς, κρίνεται και ένα στόχος. Γιατί ο Άρης έχει δηλώσει από την αρχή φέτος ότι το κύπελο το θέλει. Θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι το κλίμα έτσι σήμερα γενικότερα το έφτιαξε και αυτό το γεγονός ότι έσπασε ήδη το φράγμα των περσινών εισιτηρίων διαρκείας. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση η ΚΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι σε λιγότερο από ένα μήνα έφυγαν πάνω από 2.100, όταν δηλαδή τα εισιτήρια που έφυγαν πέρσι. Και νομίζω ότι, κύριε Νικόλα, είναι λίγο αναμενόμενο αυτό με την ομάδα που έχει φτιαχτεί φέτος. Έτσι είναι. Παρόλα αυτά, πάντοτε όταν πιάνουμε ένα στόχο, είναι μια ευχάριστη είδηση. Πέρσι μάλιστα τα 2% ήταν και με το δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Άρα είμαστε ακόμη πιο μπροστά. Σε αυτό και φυσικά ελπίζουμε σε ακόμη πιο μεγάλη προσέλευση. Βέβαια πολλά πράγματα εξαρτώνται από το αγωνιστικό. Εάν δώσει την όθηση το αγωνιστικό, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μακάρι κάποια στιγμή, επειδή εσείς είστε πάνω κάτω και στη δική μου ηλικία, να φτάσουμε να φωνάζουμε εκείνο που φωνάζαμε πριν κάποια χρόνια. Είναι μικρό το γήπεδο για το Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, για το όνειρο της Ευρωλίγκα είναι όντως μικρό, αλλά φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Ναι, σωστά, εντάξει, να μην προτρέχουμε. Μακάρι, γιατί εμείς τα προλάβαμε όντως, έχετε δίκιο αυτά. Εντάξει, αυτό όταν ήμασταν παστομένοι ο ένας πάνω στον άλλο, θυμάμαι τότε περιμέναμε για εκείνα τα απίστευτα μας να ανοίξουν οι πόρτες 3 και 4 ώρες μετά από την έρεξη αναμέτρηση και ήταν ένας πάνω στον άλλο, φυσικά και ήταν μικρό το γήπεδο. Ελπίζω να ξαναείναι μικρό. Για να έχουμε και πάλι τα ίδια συναισθήματα. Πάντως γενικά έχουμε κάποια θεματάκια αυτές τις μέρες. Να λίγο το δίκτυο, να λίγο αυτά με το ΆΜΚΑ. Γενικότερα υπάρχουν κάποια θέματα έτσι, που προέκυψαν τις τελευταίες μέρες. Θεματάκια υπάρχουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάντοτε θα βγαίνουν. Ναι. Για το δίκτυο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι σχεδόν αόρατο. Ναι. Εγώ δεν το είδα, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εσείς το είδατε προφανώς. Είναι σχεδόν αόρατο, δεν το καταλαβαίνει κανένας. Ναι. Οφείλουμε όμως να προστατεύσουμε όλο τον κόσμο του Άρη, όλο, από κάποιες αψυχολόγητες ενέργειες. Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι ειδικά παιχνίδια σαν την ΑΕΚ, με την οποία υπάρχει, ας το πω, μια μόνιμη αντιπαλότητα και κόντρα, δεν είναι μόνο η δική μας η παρουσία, μια μικρή πρόκληση, ένα κάτι να δημιουργηθεί, μπορεί να τα φέρει ανάποδα. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα παιχνίδια και δεδομένες και τις δυναμικότητες των ομάδων μπορεί να κρυθούν και στον πόντο. Όλα μετράνε λοιπόν. Να τονίσω επίσης ότι το δίχτυ, γιατί πολλοί κόσμος αναρωτιέται, αυτό το δίχτυ που έχει πιάσει και τις 7, 8, 9, 10 είναι πάνω στο σειρματό, είναι σαν κουρτίνα. Δεν θα είναι μόνιμο. Μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναμπεί ποτέ. Ναι. Άκουσα κάποιους, και συγγνώμη σας διακόπτω, ότι κάποιους που διαμαρτύρονται ότι έχει μπει ένα σχοινί για να το κρατάει και τους εμποδίζει στο να βλέπουν εκείνοι που έχουν κλείσει τη θέση τους και έχουν πάρει το διαρκέας τους σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν νομίζω. Είναι πολύ λίγο αυτό τώρα. Πάνω στον αγώνα, εδώ εμείς που καθόμαστε στα επίσημα έχουμε μπροστά μας τους πάγκους. Δεν βλέπουμε. Ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά όλο το υπόλοιπο δίχτυ είναι, γιατί δεν είναι ένα δίχτυ το... ήταν μελετημένο αυτό και έχει και κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες όπως προβλέπετε. Είναι σχεδόν αόρατο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν φαίνεται τίποτα. Όντως αυτό που λέτε φαίνεται ένα σκηνή ίσως. Ναι, ναι, κατάλαβα. Που κόβει την ορατότητα. Για το ΆΜΚΑ, αν θέλετε να σας πω, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το ΆΜΚΑ, διότι οι φίλαθλοι δεν το γνωρίζουν, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Πρέπει όλοι πια να ξέρουν το ΆΜΚΑ, γι' αυτό και δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτύπωση των εισιτηρίων. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι επιλογή δική μας, είναι επιλογή της πολιτείας και του αθλητικού νόμου, οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει μια καταγραφή. Αυτό γίνεται πιλωτικά εν ώψη της έκδοσης της κάρτας φιλάθλου. Από 1η-1η του 2016. Από 1η-1η του 2016, αυτό λέει το ΦΕΚ και ο νέος αθλητικός νόμος.
Οπότε οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να πηγαίνουμε με κατανόηση, γιατί δεν είναι επιλογή της ΚΑΕ. Δεν έχουμε επιλογή, ούτε στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τι θα εξυπηρετήσει τώρα, δηλαδή ούτως ή άλλως το να καταγράψεις τον οπαδό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν χρειάζεσαι το ΆΜΚΑ για να το πετύχεις αυτό, έτσι δεν είναι? Ίσα ίσα μπέρδεμα προκαλεί, κάνει και τον κόσμο να αισθάνεται ότι θέλει να τον φακελώσεις, κατά κάποιο τρόπο να το θέσω έτσι. Μα επί της ουσίας η καταγραφή, η κάρτα φιλάθλου οδηγεί σε μια καταγραφή, σε μια προσωπική παρουσία του οπαδού μέσα στο γήπεδο και να τονίσω ότι οδηγεί και σε προσωπική ευθύνη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει ή όχι αυτό το σύστημα. Λειτουργεί με μεγάλα προβλήματα, με μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές. Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου και επειδή ο Άρης πολλές φορές έχει λειτουργήσει ως παράδειγμα, ας το πω, ή ως πειραματόζω, να το πω καλύτερα, ας μην δίνουμε δικαιώματα κι εμείς σε αυτό. Είπατε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή εγώ, ο Σαββόπουλος, έχω ένα εισιτήριο και το δίνω σε εσάς. Να πάτε να δείτε, δεν είμαι εγώ σε εκείνο το παιχνίδι. Και γίνεται κάτι. Και θα την πληρώσω εγώ δηλαδή. Εφόσον, γιατί πλέον μέσα στα γήπεδα θα λειτουργούν από ό,τι καταλαβαίνω και ή τέλος πάντων αυτό διάβασα να προβλέπει ο νόμος. Και κλειστό κύκλο τηλεόρασης. Εφόσον εσείς δώσετε σε μένα και πάω κάτσω εγώ στη θέση σας και δημιουργήσω οτιδήποτε το οποίο θα καταγραφεί, η αντικειμενική ευθύνη βαρύνει τον κάτοχο της θέσεως και μετά οφείλω να προσέλθω εγώ στο δικαστήριο να πω όχι, ήταν ο φιλαράκος μου ο τάδε που εγώ ήμουν άρρωστος και του το έδωσα. Δηλαδή όντως η κάρτα φιλάθλου οδηγεί στην αντικειμενική ευθύνη του κατόχου του καθίσματος, ας το πω έτσι. Μάλιστα. Ναι. Καλά, εγώ νομίζω ότι τώρα... Να διορθώσω κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά υπάρχει και το εύλογο ερώτημα. Μα λέει ο άλλος, εγώ δεν θα πάω ένα Σάββατο, ξέρω εγώ, στον αγώνα και πάει και κάθε άλλος. Ναι. Αυτό έχει απάντηση βέβαια, υπό την έννοια ότι αφού δεν πήγες δεν έχει χτυπηθεί στο τουρνικέ το όνομά σου, άρα και άλλος να κάτσε, δεν φέρεις εσύ το βάρος αφού δεν χτυπήθηκε το εισιτήριό σου. Ναι, κατανοητό. Εντάξει, νομίζω ότι έχει φέρει στην αρχή τουλάχιστον, έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά ο νόμος προϋποθέτει ότι θα λύσει. Ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον έτσι τώρα στο ξεκίνημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει γραφειοκρατία. Ναι. Αναστάτωση χωρίς λόγο και ταλαιπωρία στον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω εάν λύσει τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού. Οφείλουμε όμως καταρχήν να το σεβαστούμε επειδή είναι ψηφισμένος νόμος. Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικα. Αλλά η πολιτεία ας μην έκανε τα στραβά μάτια σε πολλά άλλα πράγματα, κύριε Νικόλα. Δηλαδή και σε αυτό που έγινε το καλοκαίρι κατά του ποδοσφαιρικού Άρη, αυτή την κατάφορη αδικία. Σαν νομικός εσείς το αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερο από τον καθένα. Και ας πηγαίναμε σε όλα αυτά που μας αναφέρατε πριν από λίγο, σε κάρτα ιδιότητα, σε ΆΜΚΑ κτλ. Αυτό ακριβώς είναι και μια πολύ σωστή ένσταση όλων των ανθρώπων που ασχολούνται υγιώς, εν πάση περιπτώσει, γιατί κανείς δεν είναι ότι θέλω να κρυφτώ εγώ ή εσείς ή δεν έχω, με ονοματεπώνυμο πηγαίνουμε στο γήπεδο. Παρόλα αυτά υπάρχουν άλλες παθογένειες που προηγούνται του ΆΜΚΑ. Ακριβώς. Και οι οποίες δεν έχουν λυθεί. Αν είχαν λυθεί όλα, ας φέρω και το ΆΜΚΑ και τη φωτογραφία μου και την ταυτότητά μου, ας με βλέπω. Το διαβατήριό μου, ναι. Και το διαβατήριο μου και τα φημή μας. Γιατί δηλαδή γίνονται κάποια παραδείγματα του τι ισχύει στο εξωτερικό, αλλά εκεί πέρα έχουν λύσει κάποια άλλα προβλήματα που ίσχυαν. Εμείς ξεκινήσαμε από τη γραφειοκρατία για να λύσουμε την ουσία. Σωστά. Έχετε πολύ δίκιο. Πάντως, ως διοίκηση ΚΑΕ έκανε και χθες μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των οργανωμένων οπαδών για όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλοντας έτσι, επειδή ξεκινάει η σεζόν με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ντέρμπι δηλαδή, όλα είναι ντέρμπι στο ξεκίνημα. Ναι. Και... είναι μια πολύ κρίσιμη, γιατί ο Άρης έχει ένα από τα πιο κρίσιμα ξεκινήματα των τελευταίων ετών. Ναι. Και γι' αυτό και η συνάντηση με τους οπαδούς ήταν και να διευκρινιστούν κάποια ορισμένα τέτοια θέματα. Ναι. Διότι επί της ουσίας και το ΆΜΚΑ δεν είναι άμεσο φακέλωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι οπαδοί έχουν τις ενστάσεις τους. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προστατεύσουν την ομάδα. Ναι. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε πια να είμαστε. Δυστυχώς πέρσι, καλός ή κακός, υπήρξαν πάρα πολλές τιμωρίες. Ο Άρης είχε φτάσει προς τα πρωταθλητής στα πρόστιμα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου άδικα.
Τώρα να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Η μεγαλύτερη τιμωρία που έφαγε πέρσι ο Άρης όμως και ο Νικόλου ήρθε από τα καθίσματα, τα courtside που λέμε. Σωστό. Και όχι από τους οργανωμένους. Και όχι από τον απλό κόσμο, ούτε από τους οργανωμένους. Εννοείται. Αυτό μα δεν είναι. Τι να κρυβόμαστε τώρα από εκεί. Γιατί πρώτα κατέβηκαν οι επίσημοι και μετά ο απλός κόσμος ή ο παδός. Αυτό λοιπόν το προστατέψτε, πηγαίνει σε όλους μας πλέον. Ακριβώς. Και αν κινηθούν όντως από τα ακριβά ή κάποιος, αυτοί έχουν διπλή ευθύνη. Ναι, ναι. Θέλει αυτοσυγκράτηση, θέλει ψυχραιμία, θέλει ηρεμία. Εντάξει, ο κόσμος κουβαλάει πολλά προβλήματα. Όσο περισσότερο ο νεαρό κόσμος, ο οποίος έχει την τρέλα στο κεφάλι του, είναι λογικό. Της ηλικίας είναι αυτό και εμείς το περάσαμε σε αυτές τις ηλικίες. Θέλει αυτοσυγκράτηση. Θέλει αυτοσυγκράτηση και θέλει 2-3 πραγματάκια. Εγώ αυτό πάντα λέω και στα παιδιά της Κερκίδας και των συνδέσμων, τους οποίους όλους τους θέλουμε δίπλα μας. Είναι στο γήπεδο του μπάσκετ ειδικά, είναι 2-3 πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Ναι. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να ανάψω πυρσό και να μην γίνει τίποτα. Στο γήπεδο του μπάσκετ αυτό είναι καταστροφικό. Ναι, σωστά. Δηλαδή, μπορεί να φωνάξεις, να ουρλιάξεις, να βρεις, αλλά εάν ανάψεις πυρσό μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ, έχεις θέμα. Ναι. Εάν πετάξεις, η απόσταση του φιλάθλου από το παρκέ είναι ελάχιστη. Εάν πετάξεις ένα μπουκάλι, έχεις θέμα. Και οι διαιτητές έχουν πια πολύ αυστηρές εντολές να εφαρμόζουν αυτούς να διακόπτουν τα παιχνίδια. Ναι. Να διακόπτουν. Mm. Ακόμα και με κατάχρηση εξουσίας, όπως και εκείνη στο περίφημο περσινό που δικαιωθήκαμε μετά στα δικαστήρια βεβαίως. Όμως αυτό σου χαλάει τον αγώνα καταρχήν. Ναι. Ακόμα και αν δικαιωθούμε. Είναι όντως, επειδή ακριβώς έχει πάρα πολλά ντέρμπι ο Άρης στο ξεκίνημα της σεζόν, παιχνίδια τα οποία θα δείξουν με το καλημέρα και όλα, θα δοκιμάσουν και τις αντοχές της ομάδας, θα είναι και τεστ δυνατοτήτων, να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα με το καλημέρα για να αντιμετωπίσει τους μεγάλους αντιπάλους φέτος στην Ελλάδα. Έχει και την Ευρώπη. Βεβαίως, είναι και η Ευρώπη, μην το ξεχνάμε, γιατί έχουμε ντέρμπι στο κύπελο, δύο ντέρμπι στο πρωτάθλημα και στο ενδιάμεσο Ευρώπη. Yeah. Δηλαδή είναι ένα πολύ έντονο και πιεστικό πρόγραμμα όλο αυτό. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλασμένη, φυσικά αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Θέλει λίγο υπομονή και θέλει πολύ έντονη παρουσία των φιλάθλων. Δηλαδή μακάρι sold out να έχουμε σε όλα, να είναι το παλέ, το καμίνι που είναι και να προσέξουμε 2-3 πραγματάκια που στο γήπεδο μπάσκετ χτυπάνε πολύ άσχημα όταν γίνουν. Δεν είναι. Και η φωνή και τα χαρτάκια όλα είναι, αλλά εάν ρίξω μέσα στο παρκέ έχω θέμα. Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά, στα περισσότερα σχεδόν από αυτά που είπατε. Απλά θα πω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του παλέ. Το γήπεδο δηλαδή το οποίο έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 30 χρόνια, με την εικόνα την οποία το έχουμε γνωρίσει και το έχει γνωρίσει και όλη η Ευρώπη, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί αυτός ο χαρακτήρας. Η ηχητική αυτή η βία, και εκεί μόνο, πουθενά άλλου, η οποία πνίγει τον αντίπαλο και, και έχει αναγκάσει προπονητές, παίκτες αντιπάλων ομάδων σε Ελλάδα και Ευρώπη να σέβονται απόλυτα τον Άρη όταν έρχονται να την αντιμετωπίσουν σε αυτό το γήπεδο και να φοβούνται φυσικά όταν έρχονται να παίξουν εδώ σε αυτή την έδρα. Και να λυγίζουν όπως έχουν λυγίσει πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι και εμείς λίγο που το έχουμε ζήσει σαν καμίνι και εξακολουθεί, γιατί και πέρσι κάποιους αγώνες, το παλέ είναι ένα μπασκετικό γήπεδο. Μόνο το πάθος και η δύναμη του κόσμου του Άρη μπορεί να αλλοιώσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Άρα λοιπόν εμείς τι κοιτάμε τώρα, κάποια μικροπράγματα που είναι το επιπλέον της εκτροπής. Ναι, δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος του Άρη, εγώ φυσικά μακάρι να είναι σαν τα τσαμπιά και να, αυτό που είπατε, η ηχητική βία. Και μόνο αυτό φτάνει. Βέβαια, και οι σημαίες και τα κασκόλ και τα χοροπηδητά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Είναι 2-3 πραγματάκια που δίνουν στον αντίπαλο το δικαίωμα να σε χτυπήσει. Με αυτά πρέπει να προσέξουμε. Πάντα υπάρχει... Και φυσικά να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του παλέ, πρέπει να μείνει πάντοτε να είναι... Κάποτε θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, που ήταν η μαύρη τρύπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που τον χαρακτηρίζει. Και εγώ θέλω να παραμείνει. Ακριβώς, και ξέρετε πολύ καλά ότι παιχνίδια ντέρμπι, όπως τα τοπικά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ειδικά τώρα που έχει δυναμώσει το ρόστερ σου και στο γήπεδό σου, ειδικά μπορείς να τους χτυπήσεις τα ίσα αυτούς τους αντιπάλους. Χαγά τα ψέματα, αυτά τα παιχνίδια ο Άρης μπορεί να τα κερδίσει, έχει περισσότερες πιθανότητες, αν θέλετε, να τα κερδίσει. Όχι με ένα απλό χειροκρότημα, αλλά έχοντας αυτή την ηχητική βία από τον κόσμο, να ασκείς την πίεση στον αντίπρο, να νιώθει δηλαδή την καυτή σου ανάσα όταν κάνει επίθεση. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
Και αυτή είναι και η διαφορά του κόσμου του Άρη από ίσως από άλλα γήπεδα που πηγαίνεις. Δηλαδή με το που μπαίνουν μέσα για να ζεσταθούν, να νιώθουν αυτό το πράγμα ότι είναι δίπλα σου, είναι γύρω σου. Εντάξει, τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία της ΚΑΕ με τον κόσμο. Νομίζω ότι και ένα-δυο προβληματάκια που ενδεχομένως να προκύψουν ή κάποια παρεξήγηση ή οτιδήποτε τέτοιο, νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Κοιτάξτε, πάντοτε προβληματάκια θα προκύπτουν και η ΚΑΕ προσπαθεί να έχει κάποια αντανακλαστικά, να ακούει, να φουγκράζεται, να διορθώνει. Όπως και τη μείωση των εισιτηρίων, αυτό που κάνατε πριν από... Σωστό. Έτσι είναι. Και ο κόσμος πρέπει να κατανοεί ότι όταν αρχίζει να ανεβαίνει η ομάδα, ίσως κάποια εισιτήρια να ακριβότερα, κάποια λιγότερα. Δεν γίνεται να λέω ότι θα δώσω 5 ευρώ για να σε βλέπω να πας στην Ευρωλίγκα. Ναι. Εννοείται. Μα και όταν θέλεις κάποια στιγμή να παίξεις στην Ευρωλίγκα, πρέπει καλός ή κακός να υπακούσει και σε κάποιους κανόνες που θέτει η ίδια η Ευρωλίγκα για να συμμετάσχει σε αυτή τη διοργάνωση. Σωστό. Ένας εκ των οποίων είναι ότι πρέπει να έχεις πληρότητα 80% στο γήπεδο μέσω εισιτήριων. Έχει διάφορα κριτήρια, ναι, τα οποία ίσως να φαντάζουν, βέβαια για τον Άρη, για μένα αυτά δεν είναι πουσιώδη κριτήρια. Τι πληρώνω το 80%. Mm. Άμα πάμε Ευρωλίγκα, εμείς θα έχουμε 100% πληρότητα. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά έχουν κάποια τέτοια θέματα που τα κοιτάνε. Είστε γενικά αισιόδοξος για την φετινή χρονιά? Έχει γίνει μια καλή προσπάθεια όλο το καλοκαίρι. Ο σύλλογος έχει οργανωθεί όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και εξωαγωνιστικό επίπεδο από ό,τι βλέπουμε. Γίνονται κινήσεις κάθε μέρα. Η ομάδα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Κοιτάξτε, η έλευση του κυρίου Λάσκαρη έφερε, πιστεύω, μια νέα εποχή στον Άρη και στο σύλλογο, θα έλεγα ολόκληρο, μια ελπίδα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και αυτά τα βήματα δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Και δεν είναι καν μόνο το δίχτυ, ότι γίναν καινούργια αποδυτήρια, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε όλο το γήπεδο, από τα καρεκλάκια που κάθουν διαθλητές μέχρι τους προβολείς, και συνεχίζουν να γίνονται ενέργειες, ναι, και προς όφελος των φιλάθλων και χορηγίες που να είναι ανταποδοτικές. Είναι, και φανταστείτε ότι και οι άνθρωποι αυτοί τώρα ήρθαν, έχουν ένα εξάμηνο. Έχετε δίκιο. Και είναι αργιανοί βεβαίως. Ναι. Αρχίζουν να νιώθουν τον παλμό περισσότερο. Λοιπόν, και θα γίνονται συνεχώς και νέα, γιατί ο Άρης εξυγχρονίζεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο ότι πήραμε ένα καλύτερο ρόστερ ίσως. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι εξακολουθεί πρώτη προτεραιότητα να είναι η αποπληρωμή του χρέους, το οποίο κάθεται από πάνω μας συνεχώς τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να υπάρχει. Βεβαίως. Μακάρι να συνοδευτούν όλα αυτά και από αγωνιστικές επιτυχίες αρχής γενομένης του αγώνα με την ΑΕΚ αύριο στο Κύπελλο. Μακάρι, ο οποίος αγώνας θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει μετρημένες, ας το πω έτσι, να είμαστε όλοι μας, να έχουμε τη σύνεση και την υπομονή, γιατί αυτοί είναι δύσκολοι αγώνες, ναι, είναι πρώτος αγώνας και για τους και για την άλλη ομάδα βέβαια, ναι, είναι και τα περσινά όλα που βαλάμε. Είναι πολύ ιδιαίτερος. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να βοηθάμε την ομάδα που βρούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι κλειστοί αγώνες θα είναι αυτοί. Δηλαδή με χαμηλά σκορ και κοντινές διαφορές. Ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο και σε όλα τα επόμενα παιχνίδια που είναι και πολύ σημαντικά. Και θα είμαστε εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά. Εμείς περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι το παλέ sold out, να έχουμε άλλη μία φορά και βλέπουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.